Παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, βρισκόμαστε σήμερα στον Εύρο, στο πλαίσιο μιας σύντομης αλλά πολύ περιεκτικής επίσκεψης στην χερσαία σημειοριογραμμή μας. Εδώ σήμερα διαπιστώσαμε στα σημεία όπου επισκεφτήκαμε, αλλά και σε μήκος όλων των χερσαίων σύνορων, την άριστη και αναβαθμισμένη, θα έλεγα, λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης και φύλαξης των συνόρων μας. Με την πολύτιμη συνδρομή όλων των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων, με όρους αρμονικής και εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ τους, αλλά βέβαια και με την ανάπτυξη συστημάτων επιτήρησης τελευταίας τεχνολογίας. Εξετάσαμε τρόπους ενίσχυσης των συστημάτων επιτήρησης και φύλαξης. Και βέβαια, οφείλω να δηλώσω ότι η Ελλάδα συνεχίζει να θωρακίζεται απέναντι σε κάθε δυνητική ή υπαρκτή απειλή ασφαλείας. Αυτή είναι η βούληση της κυβέρνησης, αυτές είναι οι εντολές και οδηγίες του ίδιου Πρωθυπουργού. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται κόπος, πολλή δουλειά, σε βάθος χρόνου, άρα χρειάζεται και χρόνο. Χρειάζεται διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα, αλλά όλα αυτά υπάρχουν. Αποδείχθηκε ότι υπάρχουν και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι το σχέδιο αυτό υλοποιείται και εξελίσσεται και εν ώψη εξελίξεων έξω από τα σύνορα της χώρας με ταχύς και εντατικότητα ρυθμού. Αυτό είδαμε να κάνουμε σήμερα εδώ στον Εύρο, από το σημείο που, όπως μου αρέσει να λέω, αρχίζει η Ελλάδα. Η αφγανική κρίση δημιουργεί νέα δεδομένα στην γεωπολιτική σφαίρα και ταυτόχρονα δημιουργεί και πιθανότητες μεταναστευτικών ροών. Είναι γνωστό ότι εμείς ως ευρωπαϊκή χώρα συμμετέχουμε στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στο πλαίσιο αυτό λαμβάνονται μια σειρά από αποφάσεις. Ωστόσο, ως χώρα δεν μπορούμε να περιμένουμε απαθείς τις πιθανές επιπτώσεις. Στηρίζουμε τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των ανθρώπων, αλλά παράλληλα δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών που πιθανούν να προκύψουν. Αποτελεί η απόφασή μας και αυτή είναι η εντολή του Πρωθυπουργού που μεταφέρουμε σήμερα εδώ στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας και στους τοπικούς φορείς. Αποτελεί η απόφασή μας η υπεράσπιση και ασφάλεια των σύνορων μας. Τα σύνορά μας θα παραμείνουν ασφαλή και απαραβίαστα. Δεν θα επιτρέψουμε ασύντακτες και άτακτες κινήσεις και δεν θα επιτρέψουμε καμιά απόπειρα παραβίασής τους. Θέλω να σας ενημερώσω, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο κ. Παναγιωτόπουλος, ότι έχουμε μια σημαντική αναβάθμιση της ασφάλειας και προστασίας των συνόρων σε σχέση με 18 μήνες πριν, όταν εξελίχθηκε η κρίση εδώ στον Εύρο. Ολοκληρώθηκε αυτές τις μέρες η κατασκευή του φράχτη, μήκους περίπου 40 χιλιόμετρων, σε πολύ κρίσιμα σημεία των συνόρων μας, παρεύρια και όχι μόνο. Ένα έργο το οποίο είναι αξιοθαύμαστο, που δημιουργεί δυνατότητες και προϋποθέσεις αποτροπής και ολοκληρώθηκε επίσης το ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων μας, το οποίο σήμερα επισκεφτήκαμε για πρώτη φορά και αρχίζει να λειτουργεί αυτές τις μέρες με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Και θέλω να σας πω ότι τεχνολογικά είναι πολύ εξαιρετικά εξελιγμένο, με μεγάλες δυνατότητες
και αποτελεσματικότητα στην επιτήρηση των συνόρων. Επίσης, στη σύσκεψη που προηγήθηκε, αποφασίστηκαν μια σειρά από πολύ συγκεκριμένα επιχειρησιακά μέτρα, τα οποία θα ξεδιπλωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και θα δημιουργήσουν περαιτέρω αποτρεπτική ικανότητα. Θέλω να εξάρω κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την ασφάλεια της χώρας, αυτήν την αρμονική συνεργασία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του ελληνικού στρατού και της ελληνικής αστυνομίας, με διακριτούς ρόλους ο καθένας, αλλά ταυτόχρονα με πολλές συνδυασμένες δράσεις. Θέλω να εξάρω ακόμη την προσπάθεια και το έργο που παράγει εδώ στην περιοχή και στην ασφάλεια των συνόρων ο ελληνικός στρατός, με τη δημιουργία μιας σειράς αποτρεπτικών προϋποθέσεων που καθημερινά χτίζει στα σύνορά μας. Υπάρχει πολύ πλέον know-how, υπάρχει πολλή εμπειρία, υπάρχει πολλή εκπαίδευση και κυρίως αυτό που υπάρχει είναι υψηλό ηθικό και υψηλό φρόνημα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.